ευχαριστήσω που μεταφέρατε όλη την πρόσκλησή μας σε μια προσπάθεια του παραπήματος του Γεωτέρα Αμερικής Μακεδονίας που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά το 2012. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποίησε σύσκεψη στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας το μεσημέρι της Τετάρτης με θέμα το συντονισμό του τρόπου αντιμετώπισης των αγροτικών πυρκαγιών. Νομίζω ότι πάει καλά, πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα στην εναρμόνιση της κοινωνίας, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Το παράρτημα τα προηγούμενα χρόνια έχει συντονίσει με επιτυχία τις δράσεις όλων των φορέων που αφορούσαν την αντιμετώπιση της καύσης των καλαμιών στα τενάγη των Φιλίππων. Η σημερινή συνάντηση γίνεται με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας και είναι συνέχεια ουσιαστικά της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 2012 από το παράρτημά μας εδώ πέρα, προκειμένου να γίνει ένας συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη καύση των υπολοιμάτων των καλλιεργειών. Ξεκινήσαμε από τα τενάγη των Φιλίππων και σιγά σιγά συζητούμε και για την ανατολική πλευρά του νομού Καβάλα, στον Έστω, αλλά και για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, της οποίας είναι ο χώρος ευθύνης μας. Και, εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι των τεναγών είναι και μικρό μεν, αλλά όχι αμεληταίο, είναι και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Η σημερινή σύσκεψη είναι στα πλαίσια της αντιπυρικής προσπάθειας που γίνεται και αφορά εξειδικευμένα ένα ιδιαίτερο θέμα που έχει να κάνει με την καύση των υπολοιμάτων και την καύση των καλαμιών. Ένα θέμα που μας απασχολούσε έντονα τα προηγούμενα χρόνια στα τενάγη των Φιλίππων κυρίως, με πολλαπλές επιπτώσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως τη συνείδηση του εδάφους και την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων. Εκεί τα αποτελέσματα της προσπάθειας είχαν θετικό πρόσημο και σχεδόν έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο οριστικά στην περιοχή αυτή. Έχουμε όμως ανοιχτά θέματα σε άλλες περιοχές, πρώτα απ' όλα στη Χρυσούπολη, όπου εκδηλώνονται ακόμα και φέτος έχουν συμβεί περιστατικά με πυρκαγιές που οφείλονταν στην καύση καλαμιών κυρίως στα κανάλια. Μια τέτοια κοινή αντιμετώπιση είναι, όπως έχει δείξει και η προηγούμενη εμπειρία, ο καθοριστικός παράγοντας στην αποτροπή και υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών πρόληψης, επιτήρησης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες, τρεις περιφερειακές ενότητες, πολλοί δήμοι, τρεις διαφορετικές πολιτικές προστασίες, πυροσβεστικές, αστυνομικές αρχές, οι οποίες και ο ΠΚΠ φυσικά από τις τρεις περιφερειακές ενότητες, προσπαθούμε να τους, και νομίζω με καλά αποτελέσματα, με απτά αποτελέσματα, να συντονιστούν αυτοί, να τους συντονίσουμε και να κάνουμε κάποιες δράσεις, καταρχήν στην ενημέρωση των πολιτών για το τι κακό καταρχήν κάνουν στην υγεία τη δικιά τους και των παιδιών τους και όλων των κατοίκων εκεί στην περιοχή. Το δεύτερο είναι τι κακό κάνουν στο περιβάλλον. Το τρίτο, να απομυθοποιήσουμε όλο αυτό το επιχείρημα που λένε ότι με την καύση καταπολεμούν εχθρούς και ασθένειες που είχαμε φέρει και ειδικούς επιστήμονες, ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν γίνεται, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ένα φαινόμενο πρέπει να το εξαλείψουμε, μπορούμε να το κάνουμε γιατί οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είναι φυσικό αίτιο το αίτιο και σε αυτό το κομμάτι έχουμε περιθώριο, το λέμε συνέχεια, αν βελτιώσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα και την προσαρμόσουμε σε σωστούς κανόνες σωστής πρακτικής, τότε θα έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιπυρική προστασία, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολλές φωτιές οφείλονται σε ανθρώπινους παράγοντες.